είστε εκτός εαυτού ή εξαιρετικά κουρασμένοι, τότε καλύτερα να μην πάρετε το τιμόνι. Και αυτή τη συμβουλή δεν θα την ακούτε στο μέλλον από το συνοδικό, αλλά από το ίδιο σας το αυτοκίνητο. Ένα λογισμικό που αναγνωρίζει τα συναισθήματα, αναλύοντας τις εκφράσεις του προσώπου και τον τόνο της φωνής, μόλις κυκλοφόρησε, και οι αυτοκινητοβιομηχανίες ενδιαφέρονται έντονα να το ενσωματώσουν στα ημιαυτόνομα οχήματά τους. Η Affectiva είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνητής συναισθηματικής νοημοσύνης στον κόσμο και το λογισμικό της, που βασίζεται σε μια βάση δεδομένων 6 εκατομμυρίων προσώπων από 87 χώρες, χρησιμοποιείται ήδη σε διάφορους τομείς. Μια καμπίνα με τεχνητή συναισθηματική νοημοσύνη όμως αποτελεί πραγματική πρωτοπορία, ιδιαίτερα αφού το λογισμικό θα είναι σε θέση να παρακολουθεί όλους τους επιβάτες και να ανιχνεύει τα συναισθήματά τους. Όπως εκτιμούν οι επιστήμονες, αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε να οδηγήσει στη μείωση των ατυχημάτων, αποτρέποντας τους οδηγούς που δείχνουν σημάδια κούρασης και έντασης να πάρουν το τιμόνι, ενεργοποιώντας το σύστημα της αυτόνομης οδήγησης. Το Λινσέπινγκ είναι μια μικρή ήσυχη πόλη 2 ώρες μακριά από τη Στοκχόλμη. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχει γίνει το επίκεντρο ενός μεγάλου πειράματος. Αν το πείραμα πετύχει, όπως πιστεύουν οι εμπνευστές, θα οδηγηθούμε σε μια επανάσταση που θα αλλάξει όχι μόνο τη ζωή μας στις μεγάλες πόλεις, αλλά και τον τρόπο που παράγουμε την τροφή μας. Αυτό το θερμοκήπιο ύψους 60 μέτρων είναι ένα από τα 10 συνολικά που θα κατασκευαστούν στη Σουηδία μέσα στα επόμενα χρόνια. Στα χαμηλότερα επίπεδα του παράγονται κάθε χρόνο περισσότεροι από 500 τόνοι λαχανικών μέσω της υδροπονίας και της αεροπονίας, χωρίς τη χρήση χημικών, ενώ στα ψηλότερα φιλοξενούνται γραφεία, καταστήματα και χώροι αναψυχής. Μέσα από κτίρια που κατασκευάζονται στη βάση της Agritecture, μιας προσέγγισης που συνδυάζει τη γεωργία, την τεχνολογία και την αρχιτεκτονική, οι εμπνευστές του project πιστεύουν ότι μπορούν να εξασφαλίσουν την παραγωγή τόνων φρέσκων τροφίμων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και να προσφέρουν μια σοβαρή εναλλακτική για τη σύντηση των πληθυσμών των μεγάλων πόλων που μέσα στα επόμενα 30 χρόνια θα αυξηθούν δραματικά. Ένας φαύλος κύκλος που σπάει δύσκολα. Έτσι περιγράφουν οι εθισμένοι στο τζόγο το πρόβλημά τους. Στον ψηφιακό κόσμο όμως η απεξάρτηση είναι ακόμα πιο δύσκολη, καθώς ο πειρασμός των online παιχνιδιών βρίσκεται εκεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Το ίδιο διαθέσιμες ωστόσο είναι και οι εφαρμογές εξαίρεσης που μπορούν να βοηθήσουν τους χρήστες να απαλλαγούν μια για πάντα από τον εθισμό τους. Τα τελευταία 5 χρόνια η εξάρτηση από τον ηλεκτρονικό τζόγο έχει διπλασιαστεί εξαιτίας της έκρηξης των εφαρμογών στοιχήματος που κατακλείζουν το διαδίκτυο, αλλά και των ηλεκτρονικών συσκευών που καθένας έχει πάντα μαζί του. Στη Βρετανία, όπου το πρόβλημα είναι εξαιρετικά έντονο, η ίδια η βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών θα εισαγάγει τους ερχόμενους μήνες μια εφαρμογή που θα επιτρέπει την αυτοεξαίρεση όσων χρηστών επιθυμούν να απεξαρτηθούν. Το GamStop, ωστόσο, θα αφορά μόνο σελίδες με βρετανική άδεια, αφήνοντας εκτός χιλιάδες άλλες. Ένα δεύτερο λογισμικό, το Gamban, που δημιουργήθηκε το 2015 από έναν πρώην εθισμένο στο τζόγο, μπορεί να αποδειχθεί πιο αποτελεσματικό, καθώς μπλοκάρει περισσότερες από 40.000 ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας μια live βάση δεδομένων που εμπλουτίζεται διαρκώς.